Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή και δημιουργική χρονιά σας εύχομαι. Επιστρέφουμε με την τρίτη εκπομπή, κίνηση ΜΑΤ, και για απόψε επιλέξαμε να ασχοληθούμε με έναν φλέγον ζήτημα, με ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία, το οποίο όμως έχει βεβαίως και ευρύτερες διεθνείς και γεωπολιτικές διαστάσεις και είναι το προσφυγικό ή κατά άλλους μεταναστευτικό. Το προσφυγικό ζήτημα, στο δεύτερο μέρος να τονίσω ότι θα συζητήσουμε και μία και για, για τις πηγές του προβλήματος μάλλον, για τον Συριακό εμφύλιο και τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο πρώτο ζήτημα θα εστιάσουμε καθαρά στα του οίκου μας και θα δούμε πού βρίσκεται το ζήτημα από απόψεως αριθμών, στοιχείων, στατιστικών και ποιοτικών παραμέτρων. Για απόψε λοιπόν ασχολούμαστε με το προσφυγικό στο πρώτο μέρος της εκπομπής και για να δούμε λίγο ποια είναι η διάσταση, η αριθμητική διάσταση του ζητήματος αυτού του προβλήματος. Για το έτος λοιπόν 2019 εκτιμάται ότι πέρασαν τα σύνορα, τα χερσαία και τα θαλάσσια της χώρας περίπου 103.000 άνθρωποι. Επιπλέον όμως 25 έως 30.000 εκτιμάται ότι εισήλθαν στον ελληνικό χώρο αλλά δεν καταγράφηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε περίπου 140.000 νέες αφίξεις μόνο μέσα στο 2019. Το 99,3% των ανθρώπων που μπήκαν στη χώρα είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα και από τους 140.000 εκτιμόμενους που πέρασαν τα σύνορα, μόνο 109 επαναπροωθήσεις έγιναν προς την Τουρκία. Να πούμε λοιπόν ότι από την πρώτη στιγμή που ανέκυψε αυτό το πρόβλημα και κυρίως μετά το 2017, οι ένοπλες δυνάμεις ήταν ο αρμόδιος φορέας, ο οποίος κλήθηκε να διαχειριστεί το ζήτημα παρέχοντας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τροφή στους πρόσφυγες, στους μετανάστες. Δημιουργήθηκαν γι' αυτόν τον λόγο 34 συνολικά δομές, εκτιμόμενης χωρητικότητας περίπου 28.000 ανθρώπων, μπορούσαν δηλαδή να φιλοξενηθούν σε αυτές τις δομές 28.000 άνθρωποι. Ωστόσο σήμερα, με τα στοιχεία τα οποία δίνονται στη δημοσιότητα, οι δομές αυτές φιλοξενούν περίπου 58.000-60.000 ανθρώπους, άρα έχουν υπερκαλυφθεί και οι δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων για να φιλοξενήσουν περαιτέρω πρόσφυγες και μετανάστες. Για τον λόγο αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα έσπευσαν και σκάφη του πολεμικού ναυτικού προς τα ακριτικά νησιά για να φιλοξενηθούν στο εσωτερικό τους, κυρίως αρματαγωγά δηλαδή, για να ακριβολογούμε, για να φιλοξενηθούν στο εσωτερικό τους οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, προκειμένου να προφυλαχθούν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν την περίοδο αυτή σε ολόκληρη τη χώρα και βέβαια στα ακριτικά νησιά. Το πρόβλημα λοιπόν, όπως καταδεικνύουν και τα στατιστικά στοιχεία, είναι εξαιρετικά μεγάλο και γι' αυτό θεωρήσαμε, απασχολεί βεβαίως και την τοπική κοινωνία, αλλά και ευρύτερα την ελληνική κοινωνία, και γι' αυτό επιλέξαμε για απόψε να συζητήσουμε και να το δούμε κατάματα, να το αντιμετωπίσουμε, να πάρουμε τις περαιτέρω πληροφορίες. Με αφορμή λοιπόν μια ομιλία η οποία δόθηκε σε ένα κέντρο στρατηγικών μελετών από τον δικηγόρο, τον κύριο Μπαλακτάρη Παναγιώτη. Θεωρήσαμε σκόπιμο να τον έχουμε φιλοξενούμενό μας απόψε, ώστε να μας δώσει τις περαιτέρω διευκρινήσεις που χρειάζονται για να κατανοήσουμε το ζήτημα αυτό. Καλησπέρα κύριε Μπαλακτάρη, από τη Δυτική Μακεδονία και από τον τηλεοπτικό σταθμό ΦΛΑΣ. Καλησπέρα κύριε Παόνη, καλή χρονιά σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Και είναι τιμητική διότι είστε ένας από τους αναλυτές που πάντα προσεγγίζετε τα ζητήματα με ακρίβεια αλλά και με νυφάλιο τρόπο, που νομίζω ότι λείπει πάρα πολύ από το δημόσιο διάλογο. Σας ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια. Είναι αμοιβαία η εκτίμηση και για το έργο σας. Να διευκρινίσω ότι σε αυτή την εκπομπή έχουμε βάλει σαν στόχο να φιλοξενήσουμε ειδικούς με την ακριβή σημασία του όρου, δηλαδή ανθρώπους που έχουν μια δημοσίευση πάνω στο αντικείμενο που συζητάμε, που έχουν κατάλληλους τίτλους σπουδών, έχουν κάποια αρθρογραφία σχετική και εσείς είστε από τους ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν δώσει πολλές πληροφορίες στο προσφυγικό και σε άλλα ζητήματα, αλλά κυρίως στο προσφυγικό. Γι' αυτό θεώρησα λοιπόν σκόπιμο να σας έχουμε εδώ για να μας δώσετε όλες αυτές τις πληροφορίες τις οποίες εσείς γνωρίζετε και με πολύ εύστοχο τρόπο
αναλύσατε και στην πρόσφατή σας ομιλία στο Ελισμέ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, να μας δώσετε, αν δεν σας κάνει κόπο, την διαφοροποίηση του όρου πρόσφυγας και μετανάστης, ώστε να κατανοήσουμε και εμείς ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο, η νομική διαφορά πάντοτε. Η ερώτησή σας είναι εξαιρετική για πρώτη, διότι η μεγαλύτερη σύγχυση που υπάρχει γίνεται στην ενοιολογική Βαβέλ, δηλαδή στο ποιος είναι πρόσφυγας, ποιος είναι μετανάστης, στους ορισμούς δηλαδή των Ελληνιών. Και από αυτή τη σύγχυση, δυστυχώς, πηγάζει και η στρεβλή αντιμετώπιση του προβλήματος, όχι μόνο τώρα, διαχρονικά, ιδίως όμως από το 2015, οπότε και η επιδείνωση αυτού του ζητήματος έχει δημιουργήσει μία σειρά από προκλήσεις, θα το πω ήπια, στην χώρα μας. Η Σύμβαση της Γενέβης του 1951, η οποία προβλέπει με τρόπο καταλυτικό τον ορισμό, την έννοια, αλλά και τις υποχρεώσεις των προσφύγων, καθορίζει στο άρθρο 1 το ποιος ακριβώς είναι πρόσφυγας, και πρόσφυγας είναι το άτομο το οποίο βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή του τόπου διαχρονικής κατοικίας του για λόγους που έχουν να κάνουν με φόβο δίωξης, λόγο εθνικότητας, πεπιθήσεων, φύλου και άλλων συναφών προσωπικών χαρακτηριστικών. Οι πρόσφυγες, και πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση, είναι όλοι μετανάστες, όμως όλοι οι μετανάστες δεν είναι πρόσφυγες. Σωστά. Στην Ελλάδα είχαμε μία, νομίζω, στρεβλή αντιμετώπιση, θεωρώντας όλους τους μετανάστες πρόσφυγες, με αποτέλεσμα, ιδίως από το 2015, να ακολουθήσουμε μία λανθασμένη, κατά τη γνώμη μου, πολιτική ανοιχτών συνόρων, με συνέπεια να έχουμε διάφορα ζητήματα. Ο οικονομικός μετανάστης δεν προστατεύεται από τη Σύμβαση της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Ο οικονομικός μετανάστης είναι κάποιος ο οποίος με προσωπική επιλογή και χωρίς να πιέζεται από κανέναν έφυγε από τη χώρα καταγωγής ή από τον τόπο διαχρονικής κατοικίας του για να αναζητήσει μια καλύτερη ζωή και δεν εξαναγκάστηκε σε εκτοπισμό όπως ακριβώς οι πρόσφυγες. Άρα, σε μια τηλεγραφική απάντηση, πρόσφυγας είναι εκείνος ο οποίος εξαναγκαστικά εκριζώθηκε από τον τόπο του και πρέπει να απολαμβάνει διεθνούς προστασίας. Δεν μπορούμε να πετάξουμε αυτούς τους ανθρώπους, ούτε να τους βάλουμε σε αποθήκες ψυχών. Ωστόσο, οι μετανάστες που δεν είναι πρόσφυγες είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα απόλαυσης τέτοιου είδους προστασίας, διεθνούς προστασίας, με παροχή ασύλου και όλα τα σχετικά που προβλέπεται από τη Σύμβαση. Θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι την διάκριση και τον καθορισμό της ιδιότητας του πρόσφυγα σε κάποιον μετανάστη την κάνει το κάθε κράτος υποδοχής, εν προκειμένου η δική μας η χώρα και συγκεκριμένα οι αρχές οι οποίες είναι φορτισμένες με αυτό το έργο. Άρα οι μετανάστες οι οποίοι που έρχονται και είναι όλοι, επαναλαμβάνω, μετανάστες και όχι πρόσφυγες, για να κριθεί ότι κάποιοι εξ αυτών είναι πρόσφυγες, θα πρέπει να τους απονεμηθεί αυτή η ιδιότητα ύστερα από ενδελεχή εξέταση της προσωπικής περίπτωσης του καθενός και την απόδοση αυτής της ιδιότητας και όλων των προνομίων που αυτή έχει από τις αρχές του κράτους υποδοχής εν προκειμένου της Ελλάδος. Πολύ ωραία. Βέβαια, εγώ όπως σας είπα και στην αρχή, στην εισαγωγή της εκπομπής, το τελευταίο εξάμεινο είχαμε μόλις 109 επαναπροωθήσεις προς την Τουρκία ή προς τους τόπους προορισμού τους. Αυτό θα ήθελα λίγο να μου το σχολιάσετε, καθότι είχαμε κυβερνητική αλλαγή στη χώρα από μια κυβέρνηση η οποία τουλάχιστον προεκλογικά έλεγε ότι δεν θα ακολουθήσει μια παρόμοια πολιτική με την προηγούμενη. Συνεπώς, θεωρείτε ότι είναι πετυχημένη μέχρι στιγμής η διαχείριση της κυβέρνησης στο προσφυγικό ζήτημα, στο μεταναστευτικό? Επειδή επιδιώκω πάντα να είμαι δίκαιος και ακριβής, θέλω να σας πω ότι όχι, δεν είναι επιτυχημένη η αντιμετώπιση της κυβέρνησης για το ζήτημα αυτό μέχρι στιγμής. Θέλω να ξεκινήσω με κάτι το οποίο είναι πολύ πρόσφατο. Αναζήτησα όλες τις δημοσιογραφικές πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι του Πρωθυπουργού, το πρόσφατο ταξίδι του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στην Αμερική, και διαπίστωσα ότι καμία δεν αναφέρει ότι ετέθη αυτό το ζήτημα μαζί με την άλλη βεντάλια, τη βεντάλια των υπολείπων ζητημάτων στον πρόεδρο Τραμπ, αν όχι προσωπικά, τουλάχιστον στα τεχνικά κλιμάκια που κατά παράδοση σε τέτοιες επισκέψεις διαπραγματεύονται, συνομιλούν και βρίσκουν κοινό έδαφος με τα αντίστοιχα τεχνικά κλιμάκια της Αμερικής.
Δεν ετέθη το ζήτημα αυτό, παρά το γεγονός ότι ο αναπληρωτής υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, ο κ. Κουμουτσάκος, νομίζω τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, του 2019, είχε συναντηθεί με τον υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικής ασφάλειας των ΗΠΑ και είχε ζητήσει να υπάρξει μία προσέγγιση μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε τρεις συγκεκριμένους τομείς πάνω στο μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα, στους οποίους οι τομείς είναι οι εξής. Πρώτον, στην άσκηση επιρροής από μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών σε χώρες από τις οποίες προέρχονται μετανάστες που βρίσκονται στη δική μας χώρα, ώστε να τους δεχτούν, να τους επαναπροωθήσουμε εφόσον δεν δικαιούνται της ιδιότητας του πρόσφυγα και να επαναπροωθηθούν τις χώρες τους. Δεύτερον, στην τεχνογνωσία, στην παροχή τεχνογνωσίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη δική μας χώρα για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, θερμικές κάμερες και άλλα τεχνικά μέσα τα οποία συντείνουν σε αυτό το οποίο θέλουμε. Και τρίτον, βέβαια, στην παροχή τεχνογνωσίας αλλά και στην αποτελεσματική περικύκλωση με απότερο σκοπό την εκρίζωση των δικτύων των λάθρων διακινητών, γιατί, κύριε Παόνη, νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε λάθος και δεν πρέπει να συνεχίζουμε να μην βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα αυτά τα τεράστια κύματα μετανάστευσης είναι ένα διεθνές έγκλημα εμπορίας ανθρώπων. Άνθρωποι οι οποίοι γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από λάθρο διακινητές, από ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι τους εμπορεύονται, χρησιμοποιώ όρους του ποινικού δικαίου για να είμαι ακριβής και για να είμαι και έντιμος απέναντι στους τηλεθεατές σας. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, μικρά παιδιά, γυναίκες αλλά και άντρες, πληρώνουν διακινητές οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο τους εκμεταλλεύονται με πάρα πολλές προεκτάσεις, είτε σεξουαλικής εκμετάλλευσης, είτε επειδή προωθούν ακόμα και ναρκωτικά οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται από διάφορες οδούς στην Ευρώπη. Τους εκμεταλλεύονται, τελώντας έτσι την πραγματικότητα ένα διεθνές έγκλημα αυτό της εμπορίας ανθρώπων. Άρα, κακώς, πρώτον, δεν ετέθη στην πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αμερική. Δεύτερον, ενώ η κυβέρνηση η παρούσα έδειξε ότι ήταν προετοιμασμένη για μία σειρά ζητημάτων με προεξάρχον το οικονομικό και την οικονομία βέβαια, έδειξε ότι ήταν ανέτοιμη για την διαχείριση του μεταναστευτικού, μία διαχείριση η οποία έδειξε από την πλευρά της Τουρκίας να ανεβάζει κάπως την ταχύτητα προκειμένου ίσως να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά της καινούργιας κυβέρνησης. Και γι' αυτό το λόγο μέχρι και τώρα δεν έχει βρεθεί η αποτελεσματικότερη των λύσεων, η οποία πρώτον θα δημιουργήσει ένα φραγμό στις ροές οι οποίες έρχονται από τα παράλια της Μικράς Ασίας προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Και δεύτερον, επειδή το πρόβλημα είναι πλέον διφυές, στην διαχείριση των όσων βρίσκονται ήδη εδώ, να υπενθυμίσω ότι εκκρεμούν ενώπιον των ελληνικών αρχών 272.000 αιτήσεις ασύλου από μετανάστες οι οποίοι τις έχουν υποβάλει στις ελληνικές αρχές. Να διαχειριστεί λοιπόν η κυβέρνηση τους πληθυσμούς που βρίσκονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που βρίσκονται στη Θράκη, στον Εύρο, στην Ροδόπη και στη Ξάνθη, και στο Καστελόριζο, στη Σίμη, στο Φαρμακονήσι και σε διάφορες άλλες ευπαθείς περιοχές και ευάλωτες της επικράτειας, ώστε να μπορέσει να τους διαχειριστεί είτε με τις κλειστές δομές είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η κυβέρνηση τώρα αρχίζει σιγά σιγά να αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος. Για το λόγο αυτό ψηφίστηκε και ο νόμος 4636 του 2019, που επιταχύνει κάπως τις διαδικασίες κρίσεως του ασύλου και καθιστά πιο αυστηρή την συμπεριφορά που θα έχει το ελληνικό κράτος απέναντι σε όσους μετανάστες ή αιτούντες διεθνούς προστασίας διαταράσουν την ειρήνη, την κοινωνική ειρήνη, αλλά τελούν και εγκλήματα στα σημεία υποδοχής. Θα δούμε πώς θα αποδώσει. Γεγονότα και πληροφορίες που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής ως δεδομένα είναι ότι, για παράδειγμα, έχουν μειωθεί κατά πολύ και λόγω καιρού, βέβαια, για να είμαστε έντιμοι, αλλά και διότι ήδη στον Εύρο έχουν αρχίσει κοινές περιπολίες του ελληνικού στρατού και της αστυνομίας, εδώ και ένα μήνα, από τις 15 περίπου Δεκεμβρίου, έχουν μειωθεί οι ροές. Όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Παραμένουν αναλογικά μεγαλύτερες από ό,τι την αντίστοιχη χειμερινή περίοδο πέρσι. Πράγμα που σημαίνει ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι συνεχής, ώστε να δοθεί μια αποτελεσματική λύση, που φαντάζομαι θα συζητήσουμε και στη συνέχεια.
Να σας ρωτήσω λοιπόν, με βάση τις αντιδράσεις της ελληνικής κοινωνίας, των τοπικών κυρίως κοινωνιών, τι ιδέων γενέστε, θεωρείτε, μάλλον συμμερίζεστε αυτές τις αντιδράσεις, είναι δικαιολογημένες και σε ποιο βαθμό και μέχρι ποιο βαθμό? Την παρέμβασή μου, την οποία αναφέρατε στην αρχή στο Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών στο ΕΛΙΣΜΕ για το μεταναστευτικό, είχα δώσει ως τίτλο της ομιλίας μου την μεταναστευτικό, μία ασύμμετρη εξωτερική και εσωτερική απειλή για τη χώρα. Εδώ έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα, διότι οι τοπικές κοινωνίες είναι εντελώς αντίθετες πλέον στην υπερχείληση, γιατί αυτό έχει συμβεί, από μεταναστευτικούς πληθυσμούς των περιοχών. Στη Λέσβο, για παράδειγμα, έχουμε περίπου 20.000, ακούστε τον αριθμό, 20.000 μετανάστες σε διάφορες δομές, στη Μόρια, στο Καράτεπέ και σε διάφορες άλλες αυτοσχέδιες, άρα και παράνομες, ακόμα και σε χωράφια. Οι τοπικές αρχές έρχονται αντιμέτωπες με τις αντιδράσεις των τοπικών πολιτών, των πολιτών των συγκεκριμένων περιοχών, και βέβαια οι τοπικές αρχές είναι υποχρεωμένες να επικοινωνήσουν τις αντιδράσεις των συγκεκριμένων κοινωνών στην κεντρική κυβέρνηση. Αυτό έχει γίνει σε αλλεπάλληλες συσκέψεις. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κατευνάσει κάπως τις αντιδράσεις, τα πνεύματα, να ηρεμήσει τον κόσμο, όμως αυτό δεν είναι δυνατό όσο το πρόβλημα παραμένει. Ήδη χθες πληροφορηθήκαμε από τον Αντιπεριφερειάρχη Αιγαίου, τον κύριο Χάτζη Κομνηνό, ότι προαναγγέλθηκε διημερίδα, επιτρέψτε μου τη λέξη, γενικής πολιτικής απεργίας στην Λέσβο για 22, αν θυμάμαι καλά, και 23 Ιανουαρίου. Είπε μάλιστα ότι θα παραμείνουν κλειστά μαγαζιά, δημόσιες υπηρεσίες, ακόμη και τα δικαστήρια, φαρμακεία και τα συναφή. Πράγμα που σημαίνει ότι ήδη το πρόβλημα, εκτός από τις εκρηκτικές διαστάσεις που είχε αποκτήσει, αρχίζει να περιγράφει έναν προϊονιζόμενο διχασμό, που θα είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί, λόγω της αβελτηρίας των αρχών ή και της ίδιας κυβέρνησης, να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Θέλω να σας δώσω επίσης άλλη μια πληροφορία. Πολιτικός, δεν θέλω να προσδιορίσω για να μην τον φωτογραφίσω, μετέβει σε νησί το οποίο πλήττεται από τις μεταναστευτικές ροές του Ανατολικού Αιγαίου και μετέβει για να μπορέσει να ακούσει τα παράπονα των πολιτών και να τα μεταφέρει στη Βουλή με ερωτήσεις, υπερωτήσεις, μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου δηλαδή, ή με όποιον άλλον πρόσφορο τρόπο. Έκατσε σε ένα σημείο που είχαν μαζευτεί και οι αρχές της περιοχής, αλλά και πάρα πολλοί κάτοικοι του συγκεκριμένου χώρου, και για αρκετή ώρα στην αρχή οι μισοί κάτοικοι τσακώνονταν με τους άλλους μισούς, διότι οι μισοί έλεγαν ότι πρέπει να φύγουν οι μετανάστες από εδώ και να πάνε στην χώρα, ενώ οι άλλοι μισοί ήταν αντίθετοι με αυτό. Έφτασε στο τέλος, και μάλιστα η πηγή της πληροφορίας είναι καθόλου αξιόπιστη, ο ίδιος ο πολιτικός, να απευθυνθεί στους πολίτες και να πει: εδώ δεν ξέρετε εσείς τι θέλετε να συμβεί, δεν έχετε πάρει μια απόφαση. Πώς θα πάρουμε μια απόφαση εμείς που είμαστε στη Βουλή? Θέλω να πω με αυτό ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο. Ξεπερνά και τις δημοτικές αρχές, εδώ ξεπερνά κατά τη γνώμη μου ακόμα και την ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει τη συνδρομή της Frontex, του ΝΑΤΟ, αλλά και όλων των λοιπόν φορέων της Ευρώπης, οι οποίοι θα μπορούσαν να επικουρήσουν σε αυτή την αντιμετώπιση. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Είναι φυσιολογικό οι τοπικές κοινωνίες να αντιδρούν. Αλλά όχι, δεν συμφωνώ με λύσεις οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία της χώρας, όπως για παράδειγμα τις πολιτικές απεργίες, ή και στην, πριν από αρκετό καιρό, παρέτηση του Δημάρχου της Ανατολικής Άμμου, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος με αυτό δεν πέτυχε κάτι, άφησε ακέφαλο για κάποιο διάστημα τη συγκεκριμένη περιοχή, γεγονότα τα οποία μπορώ να τα αντιληφθώ ως τρόπους διαμαρτυρίας, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος, στο οποίο πιστεύω ότι πρέπει και οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες και οι δημοτικές αρχές, οι περιφερειακές, με την κεντρική κυβέρνηση, από κοινού να μπορέσουν να συνεννοηθούν και να καταλήξουν σε έκτακτες λύσεις για αυτό το έκτακτο πρόβλημα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε και ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Μας έχετε δώσει ήδη πάρα πολλές πληροφορίες και μια πρώτη εικόνα αρχίζουμε και σχηματίζουμε. Όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά και οι τηλεθεατές μας, ο πρόεδρος κ. Ερντογάν έχει οπλοποιήσει, έχει εργαλειοποιήσει το προσφυγικό. Και
ενίοτε εκτοξεύει και την απειλή τόσο προς την Ελλάδα και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο άμεσος αποδέκτης είμαστε εμείς, ότι θα αποδεσμεύσει περαιτέρω ροές προσφύγων. Η Τουρκία φιλοξενεί περίπου 3,5 έως 5 εκατομμύρια στο έδαφος της και αυτό μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις, να επιδεινώσει έτσι περαιτέρω το ήδη υπάρχουν πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, ποια θα έπρεπε να είναι η δέουσα αντίδρασή μας και επίσης αν εσείς ως πιο έμπειρος γνωρίζετε ή τουλάχιστον εκτιμάτε ότι η Frontex βελτίωσε, μάλλον βοήθησε στην αναχέτηση του μεταναστευτικού ρεύματος προς τη χώρα ή απλώς η παρουσία της είναι συμβολικού χαρακτήρα στο Ανατολικό Αιγαίο. Πράγματι, όπως ακριβώς το είπατε, είναι ο Τούρκος πρόεδρος έχει εργαλειοποιήσει πλήρως το ζήτημα. Εκβιάζει μέσω της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αντλεί τεράστια οικονομικά ωφελήματα. Ήδη έχει λάβει περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος λέει ότι έχει λάβει 3 και του απομένουν και τα υπόλοιπα. Οι Ευρωπαίοι ισχυρίζονται ότι τον έχουν πληρώσει για να κρατήσει τους μετανάστες. Όμως θα ήθελα να προσθέσω στην εξίσωση αυτή έναν άλλον σημαντικό παράγοντα, ο οποίος συνδέεται και με τα γεγονότα τα τελευταία, ότι όσες χώρες δεν έχουν συμβληθεί με την Τουρκία ώστε να υπάρχει, να μην υπάρχει η ανάγκη βίζας για να πάνε οι πολίτες τους στην Τουρκία και μέσω Τουρκίας να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάω για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσης, κάνουν ταξίδια με την Turkish Airlines, η οποία είναι η κεντρική εταιρεία της τουρκικής πολιτικής αεροπορίας, στο Ιράν. Από την Τιχεράνη φτάνουν στο Μακού, μια πόλη η οποία βρίσκεται κοντά στη λίμνη Βαν, στα σύνορα με την Τουρκία, και περνάνε από το συγκεκριμένο σημείο σε όλη την Τουρκία κατά μήκος, φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη, στην Προύσα ή στη Σμύρνη και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Τουρκίας για να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω λοιπόν να βάλουμε στην εξίσωση αυτή τον παράγοντα Ιράν. Να πω ότι ο ίδιος δρόμος ο οποίος χρησιμοποιείται και χρησιμοποιείται για την διάδοση των ναρκωτικών από τις περιοχές της κεντρικής περίπου Ασίας, δηλαδή από το Αφγανιστάν, το Ιράν, την Τουρκία προς την Ευρώπη, είναι ακριβώς ο ίδιος δρόμος πάνω στον οποίο πατάνε τα μεταναστευτικά καραβάνια, τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι μια μεγάλη μορφή εμπορίας ανθρώπων. Τώρα, η απάντηση σε αυτό ποια μπορεί να είναι. Η χώρα μας πρέπει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά με φύλαξη των συνόρων απολύτως ώστε να επιτύχει την αναχέτηση την οποία είπατε εσείς. Όμως νομίζω ότι η χώρα μας πρέπει να απευθυνθεί έντονα και επίμονα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ήδη ο Υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, ο κύριος Άσελμπορν, έθεσε επιτάπητος για διαβούλευση αρχικά μία πρόταση να συνδεθεί η αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στο μεταναστευτικό με τη χρηματοδότηση που θα έχουν αυτές οι χώρες. Και θέλω να προτείνω σε αυτό το σημείο η ίδια η Ελλάδα να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδεθεί η χρηματοδότηση της Τουρκίας με την αποτελεσματική φρούρηση, παύλα φύλαξη των δικών της των χώρων, των τουρκικών δηλαδή, ώστε η Τουρκία πρώτον να μην παίρνει χρήματα όσο αφήνει ή μάλλον όσο οθεί μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη και επίσης εάν υπάρχει εκπλήρωση του συνολικού χρηματικού κόστους που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο η Τουρκία δεν συμμορφώνεται με όσα έχει συμφωνήσει, να αρχίζει να ζητάει επίσημα αποζημιώσεις αλλά και χρήματα πίσω. Δεύτερον, πρέπει να πω ότι παρά το γεγονός πως η Τουρκία προσπαθεί με κάθε τρόπο να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη και με το μεταναστευτικό, δεν είναι το μόνο όπως γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης και θέλω να φέρω ως παράδειγμα την περιοχή Χαρμανλή, η οποία βρίσκεται κοντά στην Ανδριανούπολη, το βουλγαρικό έδαφος. Σε αυτή την περιοχή, παρά το γεγονός ότι είναι χερσαία σύνορα, όπως είναι και τα σύνορα τα δικά μας με Τουρκία στον Εύρο, φιλοξενούνται μόνο 120 μετανάστες, οι οποίοι πηγαίνουν από την Τουρκία, για τον απρόσθετο λόγο ότι η βουλγαρική αστυνομία, με τη βοήθεια του φράχτη 200 χιλιόμετρων που έχει υψώσει, έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα. Άρα,
θα πρέπει να είναι πολύπλευρη η αντιμετώπιση της ελληνικής πλευράς, αφενός μεν με τις δικές μας ενέργειες της αποτελεσματικής φύλαξης, με θερμικές κάμερες, με αποτελεσματική συνοριοφυλακή και λιμενικό σώμα. Συγχρόνως όμως θα πρέπει τα διαβήματά μας, και δεν το εννοώ με τη διπλωματική ορολογία, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και προς τη διεθνή κοινή γνώμη, με μια προβολή, για παράδειγμα, διεθνούς διαφήμισης του γεγονότος ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, να αντέξει άλλες μεταναστευτικές ροές. Νομίζω ότι έτσι, και βέβαια με την έκθεση των τουρκικών αρχών, οι οποίες κατά σύστημα προωθούν μετανάστες, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία διαφορά σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι μεν πρωτόγνωρο παγκοσμίως, όμως είναι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα. Γιατί, για παράδειγμα, πλέον, και θέλω να κλείσω με αυτό, οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί που έρχονται δεν είναι από τη Συρία, είναι κατά τεράστιο ποσοστό από το Αφγανιστάν, στο οποίο Αφγανιστάν όμως, να θυμίσω στους τηλεθεατές σας, ότι υπήρχε πόλεμος και το 2001, όταν εισέβαλε η Αμερική, δεν είδαμε μετανάστες από εκεί εδώ, και υπήρξε και πόλεμος το 1978-1979 μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Αφγανιστάν, όταν εισέβαλαν οι δυνάμεις του Κόκκινου Στρατού, όπου πάλι δεν είχαμε μετανάστες από το Αφγανιστάν. Υπάρχει λοιπόν ένας μηχανισμός που παίρνει άτομα και τα προωθεί προς την Ευρώπη. Αυτός ο μηχανισμός πλουτίζει, και αυτόν τον μηχανισμό πρέπει να ακροτηριάσουμε, εάν θέλουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας δώσατε εξαιρετικές πληροφορίες. Να σας ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο τον οποίο μας διαθέσατε. Και εκτιμώ ότι μέχρι και το τέλος της σεζόν ίσως να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αναλόγως και της τρέχουσας επικαιρότητας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Μα καλή χρονιά και πάλι. Γεια σας. Γεια σας. Εμείς λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ελπίζω να σας δώσαμε εξαιρετικές πληροφορίες, πολλές λεπτομέρειες. Επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε με τον καθηγητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, τον κύριο Άρεφ Αλμπέιτ, για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στον χώρο της Μέσης Ανατολής, οι οποίες βεβαίως έχουν και σαν συνάρτηση ένα μέρος και του προσφυγικού ζητήματος, το οποίο αναπτύξαμε πριν από λίγο. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί. Κίνηση ΜΑΤ, δεύτερο μέρος για απόψε. Στο πρώτο μέρος, όσοι μας παρακολουθήσατε, ασχοληθήκαμε και αναλύσαμε πτυχές του προσφυγικού ζητήματος. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με ζητήματα που σχετίζονται με το υποσύστημα της Μέσης Ανατολής και βεβαίως θα έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο για να μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Η Μέση Ανατολή λοιπόν μας απασχολεί, μας απασχολούσε από την δεκαετία του 40 και μετά, μονίμως, διαρκώς. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε και πάλι μια ανάφλεξη μετά την δολοφονία του Ιρανού στρατηγού, του Σολεϊμανί, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και στη συνέχεια το επόμενο 24ωρο με την ανταπόδοση του Ιράν με τη μορφή ενός ανταποδοτικού πλήγματος, όπου εκτοξεύτηκαν πύραυλοι κατά αμερικανικής βάσεως. Ωστόσο, το φλέγον ζήτημα στη Μέση Ανατολή είναι ο Συριακός εμφύλιος, ένας εμφύλιος ο οποίος μένεται από το 2011. Εκεί υπήρξε μια απόπειρα να ανατραπεί ένα καθεστώς, το καθεστώς του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Μετεξελίχθηκε σε έναν εμφύλιο και σε μια διεθνή σύγκρουση, η οποία συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας. Καθοριστική σημασίας για τη σύγκρουση αυτή, για αυτόν τον πόλεμο, ήταν η ρωσική παρέμβαση το 2015 και στη συνέχεια, στο πνεύμα της συμφωνίας η οποία υλοποιήθηκε στην Αστάνα, οι τρεις τουρκικές παρεμβάσεις, με τις οποίες κατέλαβε ένα μεγάλο μέρος στα τουρκο-συριακά σύνορα, ουσιαστικά κατέλαβε τα τρία καντόνια του κουρδικού κράτους, αυτόνομου κράτους της Ροζάβα, τα οποία είχαν δημιουργηθεί από τον Νοέμβρη του 2012, προκειμένου να εξουδετερώσει μια απειλή η οποία θα είχε προεκτάσεις και στο εσωτερικό της Τουρκίας εξαιτίας της δράσης
του ΠΚΚ. Όλα αυτά τα ζητήματα βέβαια και το πού βρίσκεται σήμερα ο εμφύλιος αυτός, αλλά και τις ευρύτερες εξελίξεις, όπως σας προανέφερα, θα τα συζητήσουμε με τον καθήλυνα αρμόδιο, με έναν δόκτορα, ο οποίος κατάγεται από την Συρία, ωστόσο ζει και δραστηριοποιείται ακαδημαϊκά και επιστημονικά στην Ελλάδα, έναν άνθρωπο που αγαπάει τη χώρα μας, τον δόκτορα Άρεφ Αλομπέιτ. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, από τη Δυτική Μακεδονία. Καλησπέρα. Θα ήθελα λοιπόν να μας δώσετε έτσι σαν μια πρώτη απάντηση για το πού βρίσκεται ο εμφύλιος. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή στην επαρχία του Ιντλίπ διεξάγονται κυρίως μάχες. Έχουμε και μια πρόσφατη εκεχηρία εκεί. Ποια είναι η άποψή σας για όλα αυτά τα ζητήματα και δώστε μας την εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει στη Συρία. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Θέλω να ξεκινήσω πραγματικά με την εικόνα που επικρατεί μέσα στη Συρία, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, θα έλεγα ως μαύρη. Μέχρι σήμερα οι νεκροί τουλάχιστον έχουν ξεπεράσει τους 700.000. Οι πρόσφυγες εντός και εκτός Συρίας είναι γύρω στα 12 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια είναι εκτός Συρίας, με το μεγαλύτερο κομμάτι να βρίσκεται των Σύριων προσφυγών να βρίσκεται σε τρεις χώρες, Τουρκία, Λίβανο και Ιορδανία. Αυτές οι τρεις χώρες σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος των προσφύγων. Η κατάσταση εντός Συρίας, η αλήθεια δεν υπάρχει, θα έλεγα, όπως σας είπα, πάρα πολύ δύσκολη. Ο κόσμος ζει σε άθλιες οικονομικές συνθήκες, είναι πολύ λογικό. Λόγω ενός πολέμου που διαρκεί εδώ και 8 χρόνια, επίσης και λόγω των παραμβάσεων κάποιων περιφερειακών δυνάμεων μέσα στη Συρία, αλλά και διεθνών δυνάμεων. Έχουμε γαλλική παρουσία, έχουμε παρουσία των ΗΠΑ, της Ρουσίας, της Μεγάλης Βρετανίας, άσχετο που δεν φαίνεται, ωστόσο υπάρχουν μέσα στη Συρία. Με λίγα λόγια, σήμερα οι Σύριοι, ειδικά και οι Άραβες γενικά, δεν έχουν κανένα λόγο πάνω από τη Συρία. Αυτοί που λύνουν και αποφασίσουν είναι κάποιες περιφερειακές δυνάμεις, συγκεκριμένα η Τουρκία και το Ιράν και από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Αυτοί αποφασίζουν για την παρούσα κατάσταση και για το μέλλον της Συρίας. Εάν από αύριο τα βρουν, τότε η κατάσταση θα αλλάξει μέσα στη Συρία σε 24 ώρες. Μάλιστα. Θεωρείτε, κύριε καθηγητά, επειδή γνωρίζω και τις επιστημονικές σας απόψεις, θεωρείτε ότι έπρεπε να διατηρηθεί το καθεστώς Άσαντ στη Συρία ή έπρεπε να ανατραπεί? Κοιτάξτε κάτι, αυτό το καθεστώς είναι, κυβερνάει μέσα στη Συρία από το 1970. Εγώ δεν μπορώ να είμαι καθηγητής και να πω αυτός ο δικτάτορας είναι καλός και ο άλλος είναι κακός. Δεν γίνεται. Είμαι άνθρωπος δημοκράτης. Αν ο πρόεδρος Άσαντ όντως ήθελε την εξουσία, θα μπορούσε να κηρύξει τίμιες και σωστές εκλογές μέσα στη Συρία, να φέρει παρατηρητές από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πράγματι ο κόσμος τότε θα τον ψήφισε. Ωστόσο, δεν είναι ο Άσαντ είναι αυτός που αποφασίσει για το μέλλον της Συρίας, γιατί υπάρχει ένα συμβούλιο των Αλαουιτών μέσα στη Συρία και αυτοί επηρεάζουν την πορεία των γεγονότων. Αυτοί έχουν ένα σημαντικό λόγο. Επομένως, αυτή η σύγκρουση συμφερόντων μέσα στην κοινότητα των Αλαουιτών μας οδήγησε σε σημερινή κατάσταση. Αν ήταν ο Άσαντ ως Άσαντ αυτός που αποφασίζει τότε, πράγματι δεν θα έχει καν εμφύλιο, γιατί από την πρώτη στιγμή είχε σκεφτεί να παραιτηθεί και να παραδώσει την εξουσία, αλλά κάποιοι παράγοντες από τον χώρο της Μέσης Ανατολής αλλά και εντός Συρίας, όπως σας είπα πριν, αρνήθηκαν την παραιτησή του, γιατί τον βάζουν σαν βιτρίνα και αυτοί εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα στο όνομα του Άσαντ. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, εκτιμάτε ότι, ως γνωστόν, η Τουρκία κατέχει το καντόνι του Αφρίν, την περιοχή της Αλμπάμπ και βόρεια προς την Τζεράμπλους και λίγαν προσφάτως κάποιες περιοχές ανάμεσα στο Καμισλί και στο Κομπάνι, βορείως του οδικού άξονα Μι-4. Ναι. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ορίζοντας απομάκρυνσης της Τουρκίας από αυτές τις περιοχές ή θα δημιουργήσει ένα ενδυνάμει φιλοτουρκικό κράτος εκεί στην περιοχή εκείνη, πρώτον, και δεύτερον, πότε εκτιμάτε εσείς ότι εν τέλει τελειώνουμε με αυτή την ιστορία του εμφυλίου και η Συρία σταδιακά θα αρχίσει να επανέρχεται στην κανονικότητά της και να οικοδομείται, να επανοικοδομείται?
Πρώτον, προσωπικά δεν θέλω να μπλέξω τα ελληνοτουρκικά με το θέμα της Συρίας και Τουρκίας. Σαφώς. Είναι δύο διαφορετικά θέματα και κάθε άποψη σαφέστατα είναι σεβαστή. Ωστόσο, σε ορισμένα θέματα απαιτείται συνεργασία και μεταξύ όλων των χωρών για το θέμα της Συρίας. Τώρα, προσωπικά δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα μείνει για πάντα μέσα στη Συρία. Η Τουρκία απλά διατηρεί τα δικά της ζωτικά συμφέροντα, δημιουργώντας αυτή τη ζώνη και μετατρέποντας τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης σε μεστοφόρος της χώρας αυτής. Δηλαδή τώρα ουσιαστικά δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό το γνωστό που ιδρύθηκε το 2012 ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός. Ναι. Πρόκειται πράγματι για μεστοφόρους που εξυπηρετούν κάθε χώρα. Οι Κούρδοι εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΟΗΠΑ. Η συγκεκριμένη της Τουρκίας. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι παραστρατικές ομάδες ως μεστοφόροι λειτουργούν υπέρ της Ρωσίας και υπέρ του Ιράν αλλά και του Άσαντ. Επομένως, όπως είπατε στην αρχή, όντως έχει μετατραπεί η Συρία σε πεδίο σύγκρουσης μεταξύ περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων. Άρα η Τουρκία προσωπικά αποκλείω να μείνει για πάντα μέσα σε αυτή την ζώνη. Άλλωστε, οι Τούρκοι δέχτηκαν μία πρόταση των Αμερικάνων να μοιραστούν το πετρέλαιο της Συρίας και να επεκταθούν νότια. Οι Τούρκοι αρνήθηκαν. Η αλήθεια, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για αυτό το λόγο. Οι Τούρκοι δηλαδή μετά το πραξικόπημα το 2016 έχουν μία τελείως διαφορετική άποψη και πάσχει από έλλειψη εμπιστοσύνης από το ρόλο γενικά των δυτικών χωρών απέναντι στην Τουρκία. Γι' αυτό περιορίστηκαν σε αυτή τη ζώνη που προαναφέρετε πριν από λίγο. Δηλαδή είχαν την ευκαιρία όντως να μοιραστούν επιπλέον εδάφη με τις δυνάμεις των ΗΠΑ. Αυτοί αρνήθηκαν. Επίσης οι Τούρκοι, για να το τονίσω αυτό, είχαν στρατηγικές σχέσεις με τον πρόεδρο Άσαντ. Και τον στήριξαν στην αρχή τον πρώτο χρόνο της εξέγερσης του Άσαντ και το στείλανε συμβούλες για να αλλάξει γνώμη, αλλά η στροφή του και η στροφή της κοινότητας των Αλαουιτών προς το Ιράν, προσέξτε, έχει ιδιαίτερη σημασία. Τι είναι το Ιράν? Το Ιράν είναι το άλλο δόγμα μουσουλμανικό, δηλαδή είναι η έδρα των Σιητών μουσουλμάνων και η Συρία ως χώρα και η Τουρκία είναι Σουνίτες μουσουλμάνοι. Αυτό το γεγονός ενόχλησε πάρα πολύ τους Τούρκους και γι' αυτό το λόγο άλλαξαν και άρχισαν να στηρίξουν άλλες παρατάξεις. Αν αύριο, για παράδειγμα, ταυτίζονται ξανά τα συμφέροντα της Τουρκίας με τον Άσαντ, δεν αποκλείεται να έχουμε μια σύγκληση απόψεων και να ξεκινάνε μια συνεργασία. Η κάθε χώρα στη Μέση Ανατολή σήμερα εξυπηρετεί τα συμφέροντά της στο όνομα της Συρίας και στο παρά τα θύματα, δηλαδή παρά το μεγάλο αριθμό των θυμάτων και των προσφύγων στις γειτονικές χώρες. Πολύ ωραία. Θα ήθελα τώρα να ανοίξουμε και με αφορμή τα όσα αναφέρατε, λίγο το πλάνο, να φύγουμε λίγο από τη Συρία και να πάμε λίγο ανατολικότερα μετά τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων. Εκτιμάτε ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια κόντρα. Θεωρείτε ότι αυτή θα συνεχιστεί, θα υπάρξει μια αναθέρμανση της σύγκρουσης ή θα πάμε σε μια ας πούμε, σε μια παύση εκεί των επιχειρήσεων, οι οποίες γίνονται. Λοιπόν, πριν σας απαντήσω, θέλω να σας ομολογήσω κάτι. Πριν να ξεκινήσει η συνέντευξη αυτή, ήξερα ότι είχα να κάνω με έναν εξαιρετικό συνάδελφο, τον κύριο Παόνι, ο οποίος είναι εξαιρετικός και στα θέματα μέσα της Ανατολής. Και όταν ο δημοσιογράφος ξέρει τα θέματα, μεν μας διευκολύνει, αλλά και ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε κι εμείς 100% προετοιμασμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι και τιμή μου. Ευχαριστώ, να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Σχετικά με το ρόλο του Ιράν, όπως γνωρίζετε κι εσείς, το Ιράν σήμερα, έμεσα πλην σαφώς, προσπαθεί να ελέγχει 4 αραβικές πρωτεύουσες. Έχει μία πλήρη κυριαρχία στο Ιράκ, έχει μία πλήρη κυριαρχία στον Λίβανο μέσω της οργάνωσης της Χοσμπολά, έχει μία πλήρη κυριαρχία μέσω του κινήματος Χώτη στη Γεμένη. Συνεπώς, έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι Άραβες δεν ανακατεύονται στις υποθέσεις του Ιράν. Η ερώτηση γιατί του Ιράν, ας πούμε, επεκτείνεται εκτός συνόρων. Αυτό είναι σπουδαίο για την σταθερότητα στην περιοχή. Αλλά ως απάντηση στο δικό σας ερώτημα, σήμερα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για το Ιράν για πολλούς λόγους. Πρώτον, έχουμε ο παράγοντας του Ισραήλ,
ο οποίος βλέπει το Ιράν ως απειλή για την εθνική του ασφάλεια, και γι' αυτό το λόγο είχαμε επανελεμμένα επιδρομές της αεροπορίας του Ισραήλ εντός Συρίας κατά Ιρανών παραστρατιωτικών ομάδων, από τη μία. Την άλλη, έχουμε επίσης την οικονομική κατάσταση που επικρατεί το Ιράν. Δηλαδή, πρόκειται για άθλιες οικονομικές συνθήκες λόγω του εμπάργου, αλλά και λόγω της πολιτικής του Ιράν. Έχει εξοδέψει δισεκατομμύρια για να επεκτείνει την επιρροή του εκτός συνόρων. Αυτό που συμβαίνει σήμερα συγκεκριμένα μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν είναι η δολοφονία του Σουλεϊμάνη. Αντιθέτως, ο Σουλεϊμάνη, οι Αμερικάνοι πιστεύω προσωπικά, δηλαδή, βοήθησαν πάρα πολύ τους Ιρανούς, γιατί το όνομά του ξεπέρασε κάθε προσδοκία μέσα στο Ιράν. Και όλοι μιλούσαν, ας πούμε, για τον νέο διάδοχο στον Ιρανικό θρόνο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει κάτω από το τραπέζι μια μερική ικανοποίηση. Ωστόσο, το κύριο ή το κλειδί του προβλήματος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι η επιρροή, είναι παιχνίδι επιρροής. Βλέπει το Ιράν ότι ο ρόλος του σχεδόν συρρυκνώνεται σταδιακά μέσα στη Συρία, υπάρχουν πιέσεις κατά Ιρανών, δηλαδή το Ισραήλ πιέζει, η Ρωσία πιέζει, έχουμε κρυφό ανταγωνισμό οικονομικού χαρακτήρα μεταξύ Ρωσίας και Τεχεράνης. Επίσης, όπως βλέπετε, οι τελευταίες χώρες που τώρα ελέγχουν τα ενία της Συριακής κρίσης είναι η Ρωσία, είναι η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή δεν μιλάμε για Ιρανικό ρόλο. Γι' αυτό το λόγο το Ιράν προβλέπει αυτό το γεγονός και προσπαθεί να προλάβει κρατώντας τα ενία το Αραβικό Ιράκ. Δηλαδή να είναι η χώρα που θα ελέγχει αυτή τη χώρα. Άρα πρόκειται για παιχνίδι επιρροής. Απ' την άλλη, προσωπικά αποκλείω όποια σύγκρουση ή ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ Ιράν από τη μία και δυτικών χωρών από την άλλη, γιατί δεν συμφέρει και τις δύο πλευρές. Το Ιράν δεν θέλει, άλλωστε η πτώση, η σκόπιμη πτώση του αεροσκάφου των Ουκρανικών αερογραμμών και ο θάνατος τουλάχιστον 100 δυτικών πολιτών θα μπορούσε να αποτελεί αιτία πολέμου. Ωστόσο, προσωπικά αποκλείω, διότι υπάρχουν ακόμα κάποια συμφέροντα μεταξύ Ιράν και δυτικών χωρών, άσχετο που δεν φαίνονται. Ο σκοπός είναι να εμποδιστεί το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικής δύναμης που να απειλήσει την ασφάλεια του Ισραήλ. Αυτό είναι σπουδαίο για τις δυτικές χώρες. Και από την άλλη πια να μαζευτεί ο Συριακός φάκελος με τον περιορισμό των παικτών μέσα στη Συρία. Άρα πρόκειται για τον περιορισμό του Ιρανικού ρόλου μέσα στον χώρο της Μέσης Ανατολής, αλλά είναι σημαντική και αναγνώριση το ρόλο του Ιράν στον χώρο της Μέσης Ανατολής ως μια περιφερειακή δύναμη, χωρίς όμως να ανακατευτεί στις υποθέσεις των γειτονικών χώρων. Πολύ ωραία. Μας δίνετε πολλές πληροφορίες, καταιγισμός, δεν ξέρω τι να πρωτοερωτήσω τώρα για να μην ειλικρινείς. Είμαστε διάθεσή σας. Και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και για όλα αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα ωστόσο να πάμε λίγο στο soft power. Θα ήθελα να μας δώσετε λίγο την εικόνα της Ελλάδας στις χώρες της Μέσης Ανατολής, στις αραβικές χώρες. Ποια είναι η εικόνα της Ελλάδας? Πρώτον, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, γιατί αγαπάω πάρα πολύ την Ελλάδα και όταν αγαπάς μια χώρα και τον λαό της, πρέπει να είσαι ειλικρινής. Σαφώς. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα, ίσως στον κόσμο, που έχει καθαρό ποινικό μετρό μέσα στον χώρο της Μέσης Ανατολής, αλλά και στον αραβικό κόσμο. Αυτό το αναγνωρίζουν όλες οι φυλές, όλοι οι λαοί της περιοχής, χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Επίσης, η Ελλάδα είναι μια χώρα, μια θα έλεγα την θεωρούν περιφερειακή δύναμη. Δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει την Ελλάδα, προσέξτε, παρά την οικονομική κρίση. Δηλαδή η Ελλάδα είναι πάσχημένα από την οικονομική κρίση, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ η ψυχολογία των Ελλήνων, ωστόσο αυτό δεν είναι σημαντικό για τους λαούς κάτω. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θέλουν την Ελλάδα σε καλή κατάσταση. Θεωρούν την Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση, μια περιφερειακή δύναμη που πρέπει να ανακατευτεί και πρέπει να έχει ένα ρόλο. Δηλαδή, θα μπορούσε πράγματι η Ελλάδα σήμερα να παίζει το ρόλο το μεσολαβητή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γιατί να το παίξει η Τουρκία? Μια ερώτηση. Θα μπορούσε η Ελλάδα να παίξει ένα ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών? Σήμερα η Ελλάδα προσπαθεί να διατηρεί μια ισορροπία. Πρέπει αυτή η ισορροπία να καρποθεί με μια συμφωνία ειρήνης, γιατί το Παλαιστινιακό ζήτημα παραμένει κλειδί για την επίλυση των προβλημάτων της Μέσης Ανατολής.
η Ελλάδα, εκτός από είναι μια οικονομική και περιφερειακή δύναμη, είναι μια χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλήρες μέλος, είναι μια χώρα μέσα στο ΝΑΤΟ, διατηρεί κάποιες, όχι κάποιες, στενούς δεσμούς με τα πατριαρχία της περιοχής, έχουν οι Έλληνες ένα φαν μεγάλο σε αυτές τις χώρες, επομένως είναι μοναδική χώρα που μπορεί να δουλέψει επί του ασφαλούς. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Θεωρείτε ότι η σχέση της Ελλάδος τώρα με το Ισραήλ, στο πλαίσιο των περίφημων τριμερών, είναι δυνατόν να έχει δημιουργήσει ένα αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα της χώρας, στις χώρες της Μέσης Ανατολής, αυτή η προσπάθεια της Ελλάδος να δημιουργήσει ένα άξονα ασφαλείας και της Κύπρου και της Αιγύπτου κατ' επέκταση, αλλά κυρίως με το Ισραήλ, εκεί θα ήταν, πιστεύω, το βέτο των λοιπόν αραβικών χωρών, θα μπορούσε να πλήξει τη χώρα και την επιρροή της Ελλάδας στις χώρες αυτές? Κοιτάξτε κάτι, αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό θέμα και πράγματι θα μπορούσε όντως να πλήττει, απλά γιατί είναι κυρίως επικοινωνιακό το θέμα αυτό. Δεν είναι ότι η Ελλάδα, ας πούμε, προσπαθεί όντως να έχει μια άριστη σχέση με το Ισραήλ και να διαγράψει τις σχέσεις της με τις άλλες χώρες. Όπως βλέπετε, προσπαθεί να κάνει άνοιγμα προς την Ιορδανία, προς τις χώρες του κόλπου, προς άλλες χώρες, όπως την Τινησία, την Αλγερία, το Μαρόκο. Προσπαθεί. Απλά λόγω οικονομικών συνθήκων και λόγω των παράγοντα της Τουρκίας και λόγω ανακάλυψης του φυσικού αερίου μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα έχει ανάγκη από το κονέ του Ισραήλ στον τουρκικό κόσμο. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ δεν είναι αυτό που νομίζουμε όλοι. Το Ισραήλ έχει απίστευτη επιρροή στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, έχει απίστευτη επιρροή στο Διεθνές Ταμείο, στην Διεθνή Τράπεζα, έχει, ας πούμε, τα μπλοκάμια του στο διεθνές σύστημα και η Ελλάδα έχει ανάγκη από αυτή την επιρροή προκειμένου να επιλύσει κάποια θέματα, και το οικονομικό από τη μία, αλλά και την αφεξημένη επιρροή της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή ψάχνει συμμάχος για να λύνει τα προβλήματά της. Σε αυτό το οποίο είπατε, να συμπληρώσω ότι το Ισραήλ ουσιαστικά έχει ομάδες πίεσης. Ακριβώς. Ομάδες λόμπις δηλαδή, να το πούμε έτσι στην ευρύτερη ομιλουμένη. Και θυμόμαστε τον ρόλο του λόμπι αυτού στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973, όπου στην ουσία η παρέμβαση του λόμπι ήταν αυτή η οποία έφτασε και την υπόσταση, την εδαφική υπόσταση, την κρατική υπόσταση του Ισραήλ, το οποίο πια ήταν στα πρόθυρα κατάρρευσης εξαιτίας της συνδυαστικής επίθεσης που είχε γίνει και από βορρά και από νότο στη διάρκεια του πολέμου αυτού. Άρα λοιπόν έχει όντως επιρροή, πίεσαν τότε τις Ηνωμένες Πολιτείες, στήθηκε μια αερογέφυρα παροχής βοήθειας και έτσι κάπως σώθηκε το Ισραήλ τότε, το 1973. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω παρακαλώ. Κάτι. Παρακαλώ, ναι. Προσέξτε, πρέπει να μάθουμε και από τους άλλους, δηλαδή αν κοιτάξουμε τις σχέσεις παραδείγματος χάρη Ισραήλ και Τουρκίας, προσέξτε πόσες φορές συγκρούστηκαν οι δύο ηγέτες, ο κύριος Βενιαμίν Νετανιάχου με τον κύριο Ερντογάν, πολλές φορές. Ωστόσο, άμα δείτε τα οικονομικά νούμερα, μιλάμε για αφιξημένα νούμερα. Προσέξτε, από την αρχή της κρίσης ήταν ο αριθμός του 2009 2,5 δις, πέρσι έφτασε 5 δις και η δήλωση του Ισραηλινού πρέσβη στην Άγκαρα το 2018 στην Τουρκία ότι οι προσδοκίες μας είναι να φτάσουν 8 δισεκατομμύρια. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών ελέγχονται από έναν μηχανισμό. Δυστυχώς στις σχέσεις Ελλάδας με την Τουρκία δεν υπάρχει. Αυτός ο μηχανισμός παίζει ρόλο του Ισραηλινού λόμπι στην Αμερική. Βλέπει ότι μπορεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αύριο να μην υπάρχει στην εξουσία. Ούτε ο Ερντογάν. Γι' αυτό οι σχέσεις αυτές πάντοτε πρέπει να κινούνται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και να μην επιδεινωθούν. Αυτό έχουμε ανάγκη στην Ελλάδα να κάνουμε και μπορούμε να το κάνουμε. Σωστά. Και να προσθέσω μόνο ότι οι Τούρκοι συνεχίζουν το περίπου 25-30% των προϊόντων που προωθούν προς τα κράτη της Μέσης Ανατολής να το κάνουν μέσω του λιμένα της Χάιφα. Που παρόλο δηλαδή τις διπλωματικές κόντρες που υπάρχουν μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ, οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν σε πολύ υψηλά
επίπεδα να διατηρούνται καλές και επομένως το κοινό συμφέρον δημιουργεί και δικλείδες ασφαλείας. Αυτό το τελευταίο, γιατί πρέπει να σας εκμεταλλευτώ, δεν γίνεται διαφορετικά. Στη διάθεσή σας, ξέρετε πως σας εκτιμώ. Πρέπει να σας εκμεταλλευτώ σήμερα, θέλουμε τις γνώσεις σας. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε πια εικόνα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αν θεωρείτε δεδομένη μια σκληρή η αντίδραση του Ισραήλ ή με τη χρήση, καλύτερα να το θέσω πιο σωστά, με τη χρήση στοιχείων σκληρής ισχύως, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το δίλημα ασφαλείας που αντιμετωπίζουν στο Ισραήλ. Αν θεωρείτε δηλαδή κάτι τέτοιο πιθανό. Ναι. Υπάρχει ένα όντως πρόβλημα ασφαλείας μέσα στο Ισραήλ. Ωστόσο αυτό το πρόβλημα το εκμεταλλεύονται ορισμένοι πολιτικοί και μέσα στο Ισραήλ αυτό. Τώρα σχετικά με τον... Δηλαδή πρέπει τώρα να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα τι θα γίνει μέσα στην περιοχή. Δηλαδή έτσι θα παραμείνει. Αυτό πρέπει και το Ισραήλ να λάβει ένα σημαντικό μέρος για το μέλλον της περιοχής και δεν μπορεί κανένας να αγνοήσει αυτό το Ισραηλινό ρόλο. Τώρα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, εγώ πιστεύω ότι κάθε χώρα έχει δικαίωμα να αποκτήσει πυρηνική δύναμη για ειρηνικούς σκοπούς. Ενέργεια. Ωστόσο, η μετατροπή αυτού του προγράμματος να χρησιμοποιεί για στρατιωτικούς σκοπούς όντως αποτελεί πρόβλημα, αλλά όχι μόνο για το Ισραήλ. Και για τον αραβικό κόσμο και απειλείται η εθνική ασφάλεια του αραβικού κόσμου. Συνεπώς, πρέπει το Ιράν να πιστεί και πιστεύω ότι έχει πιστεί ότι δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια για στρατιωτικούς σκοπούς. Mm-hmm. Το Ιράν επιδιώκει όντως να καλύπτει τις ανάγκες του, γιατί ξέρει κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει πετρέλαιο. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Επομένως, συμφωνώ με το πρώτο μέρος ότι το Ιράν για ειρηνικούς σκοπούς να αποκτήσει αυτή την ενέργεια, αλλά όχι για στρατιωτικούς. Το Ιράν είναι διατεθειμένο ως χώρα, πιστεύω, να θυσιάζει και να δώσει εγγυήσεις στις δυτικές χώρες ότι δεν θα προχωρήσει να μετατρέπει αυτή την τεχνολογία στον στρατιωτικό τομέα. Απεμπλουτισμό πλουτονίου δηλαδή να κάνει δηλαδή. Ναι, υπό έναν όρο. Να μην χάσει την επιρροή του στο Ιράκ και σε άλλες χώρες. Δηλαδή θυσιάζει αυτή τη χρήση προκειμένου να κρατήσει την επιρροή του στη Συρία, στον Λίβανο, στο Ιράκ. Είναι διατεθειμένο το Ιράν να το κάνει αυτό. Μάλιστα. Πολύ, πολύ σημαντικά αυτά τα οποία λέτε. Ωραία. Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο για να πούμε κι άλλα. Ενδεχομένως όμως να το κάνουμε στο άμεσο μέλλον. Ήταν πολύτιμα αυτά τα οποία είπατε. Νομίζω ότι διαφωτίσατε κρίσιμες πτυχές εκεί των ζητημάτων στη Μέση Ανατολή, η οποία μας απασχολεί συνεχώς τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 30-40 χρόνια. Ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και την απόψη μας εκπομπή. Νομίζω ότι σήμερα καλύψαμε πολλές πτυχές των ζητημάτων της διεθνούς πολιτικής. Είδαμε το προσφυγικό, είδαμε τις εσωτερικές προεκτάσεις, είδαμε τα αίτια τα οποία προκαλούν αυτό το φαινόμενο. Αναζητήσαμε τρόπους επίλυσης αυτού του προβλήματος που απασχολεί και την κοινωνία μας. Και βέβαια είδαμε και την γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η οποία μας αφορά και μας επηρεάζει άμεσα. Είχαμε πλέον, πιστεύω, τους καθήλυνα αρμόδιους να μας τα εξηγήσουν όλα αυτά. Μία ακόμη εκπομπή Κίνηση ΜΑΤ έφτασε στο τέλος της. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με μια νέα εκπομπή για τα τέλη του μήνα. Εκτιμώ ότι τότε θα συζητήσουμε ζητήματα που σχετίζονται με την εθνική στρατηγική, με τη χάραξη εθνικής στρατηγικής και θα έχουμε και τότε πολύ σημαντικούς καλεσμένους για να μας τα εξηγήσουν και να συνομιλήσουμε μαζί τους. Έως τότε να είστε καλά, στο επανειδήν. Γεια σας.